ευχαριστήσω από καρδιάς τους δύο εκλεκτούς προσεκλημένους, τον κύριο Ζουτουλάκη και τον κύριο Στέρν, στοχαστές της εκπαίδευσης και της παιδικής ηλικίας γενικότερα, διότι μας δίνουν σήμερα την ευκαιρία να γίνουμε μέτοχοι των γνώσεων αλλά και των προβληματισμών τους. Από τη θέση μου ως διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος, θέλω να πω ότι αυτό που επιδιώκουμε όλοι οι διδάσκοντες και οι εμπλεκόμενοι στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι να έχουν οι φοιτητές μας όσο γίνεται πιο πλούσια εμπειρία κατά τις σπουδές τους εδώ. Δηλαδή να παρακολουθήσουν διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, να οργανώσουν μια πρακτική άσκηση και την εφαρμόσουν και να συμμετέχουν σε επιστημονικά δρόμενα όπως το σημερινό, σε συμπόσια, σε ημερίδες, σε συνέδρια, να παρουσιάσουν και οι ίδιοι εργασίες τους ίσως στο μέλλον. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό πρόσημο σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Γι' αυτό ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια και ιδιαίτερα την κυρία Μουλίδου, την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, που είχε αυτή την καταπληκτική ιδέα. Αλλά ήθελα επίσης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία είχε την ευθύνη της πραγμάτωσης αυτής της ιδέας. Και μιλάω για τις κυρίες και τους κυρίους Καραδημητρίου, Γιώφτσαλη, Λατζουράκη, Λαζάρου, Μουρούκη, Παπαδοπούλου, Τεζούδη και Δαλούκα. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα γενικότερα. Για τους φοιτητές μας, ποια είναι η χρησιμότητα ενός συμποσίου γενικά. Καταρχήν, οι απόψεις των πιο πολλών ομιλητών, όταν υπάρχουν παραπάνω από ένας ομιλητές γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι μόνο μια πολύτιμη μαθησιακή διαδικασία, δεν είναι ένας καθηγισμός γνώσεων, είναι και μια εξίσου πολύτιμη άσκηση κριτικής ικανότητας, εφόσον οι ακροατές καλούνται να διακρίνουν πού έγκυται οι διαφορές, αλλά και πού οι συγκλίσεις ανάμεσα στις θέσεις των ομιλητών. Ακούγοντας λοιπόν και κρίνοντας, καλό στη συνέχεια να αναρωτηθούν και να ρωτήσουν, να εμπλακούν δηλαδή δυναμικά σε μια συζήτηση γύρω από το θέμα. Αυτός ο γόνιμος διάλογος που ακολουθεί τις εισηγήσεις είναι ένα από τα κεντρικά ζητούμενα του κάθε συμποσίου ή συνεδρίου. Και έχουμε τώρα το σημερινό συμπόσιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Ένα θέμα πάντα κρίσιμο που βρίσκεται ή ίσως που πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο της κοινωνίας και που μοιραία αγγίζει όλους εμάς που εμπλεκόμαστε με κάποιο τρόπο στην εκπαίδευση. Υπάρχει ιδανική εκπαίδευση για ιδανικό σχολείο, ιδανικός τρόπος μάθησης. Για όλους εμάς που εκπαιδεύουμε φοιτητές, για όσους φοιτητές σπουδάζουν στις παιδαγωγικές σχολές και για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικεύουν τις παιδαγωγικές γνώσεις τους, το ζήτημα είναι πάντα ανοιχτό. Το ζητούμενο είναι πάντα η παρέμβαση που θα ακολουθήσει τη μάθηση, την εκπαίδευση. Σε ποιο σχολείο λοιπόν θα δουλέψουν οι ευρυγενείς εκπαιδευτικοί. Αν θέλετε, πώς το ονειρεύονται το σχολείο αυτό. Και τι περιθώρια έχουν να παρέμβουν και τι τους παρεμβάσεις θέλουν ή μπορούν να κάνουν. Δεν θα θέσω άλλα ερωτήματα. Υπάρχουν άψογα διατυπωμένα στο σημείο της Οργανωτικής Επιτροπής που έχετε λάβει. Έχουμε λοιπόν τις σημερινές εισηγήσεις, αλλά και η συζήτηση που θα ακολουθήσει, να αποτελέσουν μια σπουδαία ευκαιρία, αν όχι να απαντηθούν, τουλάχιστον να ζυμωθούν τα κέρια ερωτήματα γύρω από τη μάθηση που έχουμε όλοι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και έχουμε καλή επιτυχία στις εργασίες του συμπόσιου. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού για τα πολύ έτσι, εύστοχα λόγια που μας είπε. Πριν να καλέσω τον πρώτο μιλητή, τον κύριο Ζουμπουλάκη, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να απευθύνω έτσι δύο λόγια στους φοιτητές και στους άλλους καλεσμένους της ημερίδας αυτής. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι εδώ και τρία χρόνια το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά και Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών, έχει καθιερώσει μια ετήσια συνάντηση με διεθνή χαρακτήρα, με σκοπό φοιτητές και προσκαλεσμένοι να αλληλεπιδράσουν γνωστικά,
ώστε οι τελευταίοι κυρίως να λάβουν ερεθίσματα, να προβληματιστούν πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν την εκπαίδευση, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά ανθρώπους που προσλαμβάνουν και κατανοούν διαφορετικά την πραγματικότητα στον χώρο αυτό, που ίσως δεν θα είχαν αυτή τη δυνατότητα, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης του τμήματος στην άκρη της Ελλάδας. Σημερινή συνάντηση, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητοί καλεσμένοι μας, επιδιώκουμε ένα άνοιγμα σε νέες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης και του παιδιού, έναν διάλογο ανάμεσα σε δύο λογικές, τις οποίες αντιλαμβανόμαστε ως λίγο πολύ αντιθετικές, χωρίς πολλές φορές να εμβαθύνουμε, να στοχαζόμαστε τις θεωρητικές αφετηρίες, τις πολλαπλές πτυχές, τις πρακτικές και τις επιπτώσεις τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Πιστεύω ότι οι τοποθετήσεις των δύο εισηγητών θα προκαλέσουν ερωτήματα, ότι θα γίνει μια γόνιμη συζήτηση και ότι αυτή θα αναπτύξει το στοχασμό τους και θα τον οδηγήσει σε νέες πνευματικές αναζητήσεις αλλά και εκπαιδευτικές πρακτικές. Πολύ περισσότερο που οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι καλεσμένοι, οι προσκεκλημένοι μας σήμερα, έχουν εξαιρετικά διαφορετικές διαδρομές ζωής και εξέλιξης και ένα μη ακαδημαϊκό προφίλ, στοιχεία που συνιστούν πρόκληση για άντληση πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών. Τέλος, αν και έχετε διαβάσει το βιογραφικό τους και το έργο τους, θα ήθελα μόνο να πω ότι η σκέψη του κυρίου Στέρν εγγράφεται στη συνέχεια της παιδαγωγικής σκέψης του Άρνον Στέρν, του πατέρα του, ενός ανθρώπου που επηρέασε τις παιδαγωγικές πρακτικές του 20ου αιώνα στην Ευρώπη και που συνεχίζει ακόμα να είναι ζωντανή και δημιουργική, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν θα ακούσουμε πώς έχει ο ίδιος προχωρήσει αυτή τη σκέψη και πώς έχει βιώσει την υλοποίησή της ως παιδί που μεγάλωσε σε ιδιαίτερες συνθήκες. Πολύ περισσότερο που το έργο του δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική και άρα λοιπόν μας είναι εντελώς άγνωστο. Όσο για τον κύριο Ζουμπουλάκη, είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό, όχι μόνο ως εκπαιδευτικός, αλλά ως στοχαστής της εκπαίδευσης και της ευρύτερης ελληνικής και όχι μόνο γραμματείας. Τα πολυάραθμα συγγράμματά του το μαρτυρούν. Οι θέσεις του για το σχολείο και γενικότερα την εκπαίδευση είναι σίγουροι ότι θα δώσουν έναυσμα για ένα διάλογο με επιχειρήματα και προβληματισμό. Θα πρότεινα λοιπόν κυρίως στους φοιτητές, αλλά και σε όλους τους παρευρισκόμενους στην ημερίδα αυτή, να υποφεληθούν από αυτή τη συνάντηση που με τόσο κόπο προετοίμασε η Οργανωτική Επιτροπή για αυτούς. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, τους ανέφερε προηγουμένως η κυρία Οικονομίδου, για την προσπάθεια που έκαναν για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, αλλά επιτρέψτε μου, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματέα του μεταπτυχιακού προγράμματος, την κυρία Δαλούκα, χωρίς την πολλαπλή στήριξη της οποίας δεν θα ήμουν πραγματικά ικανή να ξεπεράσω τους γραφειοκρατικούς και άλλους κοπέλους, βλέπε άγχος, που θέτει η οργάνωση μιας τέτοιας ημερίδας. Πραγματικά της είμαι ευγνώμων. Τέλος, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους δυο προσκεκλημένους μας, τους κυρίους Στέρν και Ζουμπουλάκη, γιατί χωρίς να γνωριζόμαστε προσωπικά, δέχτηκαν χωρίς καμιά επιφύλαξη να έρθουν ο ένας από τη Γαλλία σε ένα κριτικό πανεπιστήμιο της Ελλάδας για να καταθέσουν τις απόψεις τους, να γνωριστούμε, να συνομιλήσουμε και ο άλλος αφήνοντας υποχρεώσεις πίσω του στην Αθήνα για να έρθει σήμερα μαζί μας. Κύριοι, η παρουσία σας εδώ με στιγμά ιδιαίτερα. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά όλους, εύχομαι μια πλούσια σε γνώσεις εμπειρία και περιμένουμε με πολύ αγωνία την τοποθέτηση του κυρίου Ζουμπουλάκη στην αρχή, στη συνέχεια την τοποθέτηση του κυρίου Στέρν και από εκεί και πέρα έχουμε μόνο συζητήσεις, είναι που πρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήματα που θα τυθούν, να γίνει ο γόνιμος αυτός διάλογος που ευχόμαστε. Να πω επίσης δύο λόγια για την συνέχεια. Θα γίνει διάλειμμα, θα βρεθούμε όλοι μαζί για φαγητό. Νομίζω πως θα είναι μια μέρα από όλες τις πλευρές της ευχάριστη και ενδιαφέρουσα και θα ζητήσω μόνο να σιωπήσουν τα κινητά σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζουμπουλάκη, περάστε σας παρακαλώ.
Καλημέρα. Κύριοι συνάδελφοι, αν υπάρχουν κάποιοι από τη μέση εκπαίδευση, δηλαδή αυτούς από καλό κύριους συνάδελφους, αγαπητοί καθηγητές, καθηγήτριες του Πανεπιστημίου και αγαπητοί φοιτητές και φοιτητές, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή και ξεχωριστά την κυρία Μουμουλίδου για την πρόσκληση. Δεν σας κρύβω ότι έχω ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο για το πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα, γιατί οι δικές μου απόψεις βρίσκονται στον αντίποδα των απόψεων του κ. Στέρν. Ελπίζω να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος και, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να θέτουμε τις δικές μας απόψεις υπό τη δοκιμασία των άλλων απόψεων και, βεβαίως, να μετακινούμαστε όταν πιστούμε. Κυρίως, βέβαια, οφείλω να πω ότι με ενδιαφέρει η τοποθέτηση των φοιτητών απέναντι σε αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα και έχω την αγωνία και την περιέργεια να δω πώς βλέπω τα ζητήματα αυτά. Πριν ξεκινήσω, να πω επίσης ότι η δική μου εμπειρία είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όταν μιλάω για το σχολείο και στο βιβλίο μου, αλλά και γενικά παντού, όταν μιλάω για το σχολείο, μιλάω για αυτό, γιατί αυτό μόνο που γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τις άλλες βαθμίδες, δεν γνωρίζω την προσχολική αγωγή, δεν γνωρίζω το δημοτικό και δεν γνωρίζω καθόλου το πανεπιστήμιο. Άρα και ο τρόπος στον οποίο θα παραδειγματίσω τις απόψεις μου θα απλύνει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι όμως κάτι δύσκολο για αυτό, γιατί όλοι τουλάχιστον έχουμε περάσει από τα μήνες δευτεροβάθμιας. Ο τίτλος που έχω δώσει σε αυτά που θα πω σήμερα είναι «Τι έχουν να μάθουν οι μαθητές του σχολείου, τι μαθαίνουν οι μαθητές του σχολείου, τι πάμε να μάθουμε εκεί». Ο τίτλος όμως ήδη προϋποθέτει ότι πιστεύω στο σχολικό θεσμό, δηλαδή στο δημόσιο υποχρεωτικό σχολείο, στο σχολείο της νεωτερικότητας, στο σχολείο του διαφωτισμού. Τι είναι αυτό το σχολείο? Το πρώτο γνωρισμά του είναι ότι υποχρεωτικό. Στο σημερινό δυτικό κόσμο, όπου και στη λειτουργία έχει πια προαιρετική και επαγγελματική, οι μόνοι θεσμοί οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί είναι το σχολείο και η φορεία. Δεν υπάρχει κανείς άλλος θεσμός ο οποίος να σου είναι επιβεβλημένος και υποχρεωτικός να περάσει από εκεί. Γι' αυτό άλλωστε στο σχολείο μένουμε στην ίδια τάξη από απουσίες. Αν δεν φυτάς, μένεις. Η φύτηση είναι υποχρεωτική. Είναι αναγκαστική. Εάν ο γονιός δεν πάει το παιδί του σχολείο, υπάρχει ποινικές ευθύνες. Υπάρχει δυνατότητα, ο κύριος Στέρν θα μας μιλήσει γι' αυτό, της κατοίκων δασκαλίας, την προβλεπτική ελληνική νομοθεσία νομίζω, αλλά σε εντελώς ιδιαίτερες περιπτώσεις, αν ένα παιδί το οποίο είναι ασθενές και δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του, ή το παιδί ενός διπλωμάτη ο οποίος ζει σε μια χώρα, ξέρω εγώ, της Αφρικής, όπου δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο. Μπορεί το παιδί αυτό να προχωράει στην εκπαίδευση ως κατοίκον διδαχθέν, αλλά πάλι με τα προγράμματα και υπό τον έλεγχο της πολιτείας. Νομίζω ότι και στη Γαλλία η πρόβλεψη για κατοίκον διδασκαλία γίνεται υπό τον έλεγχο του κράτους, αλλά θα πει καλύτερα ο κ. Στάρ. Δεύτερο γνώρισμα αυτού του σχολείου. Το τι
τι θα μάθουν οι μαθητές στο σχολείο, αυτό το ορίζει το κράτος. Το ορίζει η πολιτεία. Ας πω, η παιδαγωγούς η πολιτεία. Το σχολείο δηλαδή δεν έρχεται να απαντήσει στα ερωτήματα των μαθητών. Έρχεται να τους γνωρίσει τα δικά του ερωτήματα. Αυτά που το σχολείο θεωρεί ότι πρέπει να έχουν ως ερωτήματα. Να δημιουργηθούν μέσα τους ερωτήματα. Σας ξενίζει αυτό. Δεν επιτέλεσε ποτέ, ποτέ ερώτημα ενός μικρού μαθητή για ποιο λόγο έγινε ο Πρωτοπορουσιακός πόλεμος. Δεν είναι ερώτημα, δεν πάει, δεν διακατέχεται από αυτή την αγωνία ο μικρός μαθητής για ποιο λόγο οι Έλληνες εκείνα τα χρόνια πολέμησαν μεταξύ τους. Το σχολείο όμως κρίνει ότι αυτό πρέπει να το μάθει και πρέπει να σκεφτεί πάνω στο ερώτημα αυτό. Δεν έχει καμία σημασία, προσέξτε, εν προκειμένου, εάν υπάρχουν και τα λεγόμενα μαθήματα επιλογής που σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα είναι περισσότερα και σε άλλα είναι λιγότερα. Γιατί και ποια θα είναι τα μαθήματα επιλογής, το κράτος πάλι θα δείξει. Το Υπουργείο θα δείξει. Τρίτο γνωρισμάτου αυτού του δημόσιου υποχρεωτικού σχολείου της νεωτερικότητας είναι ότι είναι κατά βάση και κυρίως πρωτίστως θεσμός μετάδοσης. Θεσμός μετάδοσης ποιου πράγματος, της γνώσης. Η μετάδοση αυτή γίνεται από το δάσκαλο στο μαθητή. Τούτο απερσημαίνει ότι το σχολείο δεν είναι ούτε δασκαλοκεντρικό, ούτε μαθητοκεντρικό, όπως λέει μια αδιέξοδη για μένα πόλωση. Το σχολείο είναι γνωσιοκεντρικό. Είναι θεσμός μετάδοσης της γνώσης. Ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή υπάρχει το ανοιχτό βιβλίο. Αυτό είναι το σύνορο που τους χωρίζει και τους ενώνει. Και εκεί, πάνω στο ανοιχτό βιβλίο, όποια υλική μορφή και αν έχει αυτό, θα γίνει η συνάντησή τους. Αν δεν γίνει εκεί, δεν έχει κανένα πρώτος νόημα οποιαδήποτε άλλη συνάντηση ανάμεσά τους. Φιλική, συναισθηματική ή άλλη. Προσέξτε, θεσμός μετάδοσης της γνώσης και όχι της μιας και μόνης αλήθειας. Το δημόσιο σχολείο δεν είναι ούτε γεσίβα, όπως είναι τα εβραϊκά θρησκευτικά σχολεία, ούτε μαντράσα, όπως είναι τα μουσουλμανικά, ούτε μια ιερατική ιεροσπαστήρη, όπως είναι τα χριστιανικά. Όπου, δεν λέω, μαθαίνουν και εκεί οι μαθητές, αλλά μαθαίνουν τη μία, μόνη και υποχρεωτική αλήθεια. Το σχολείο μεταδίδει τη γνώση και μάλιστα πολλές φορές, και αυτό είναι πολύ θετικό, με τρόπο αντιφερόμενο και συγκρουσιακό στο εσωτερικό του. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που στο σχολείο άλλα λέει ο βιολόγος και άλλα λέει ο καθηγητής των σχεστών. Αυτή η αντιφορά και η σύγκρουση, αυτή η ένταση αυξάνει τον πλούτο του σχολείου, δεν τον μειώνει. Και τέταρτο γνωρισμάτου είναι ότι στο σχολείο μαθαίνουμε μέσω του δασκάλου, δια του δασκάλου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μάθει κανείς. Ένα παιδί που ζούσε σε ένα δάσος του Αμαζονίου και που ζει ακόμα ενδεχομένως, ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Ξέρει να ξεχωρίζει χιλιάδες φυτά, λουλούδια, ξέρει να ξεχωρίζει τα πουλιά από το κελάρι της μάτους και το καθεξής. Ξέρει να κυνηγάει. Δεν έχει παιδεία όμως.
ξέρει το οριζόν στη συνθήκη στην οποία βρίσκεται. Ενώ το σχολείο μας ξεριζώνει από τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε. Δηλαδή μας κάνει να θέσουμε υποερώτηση και την ίδια τη συνθήκη της ζωής μας, της κοινωνίας μας και του πολιτισμού μας. Και σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι να μάθει κανείς και μόνος του. Και τα πιο πολλά τα μαθαίνουμε μόνοι μας. Στο σχολείο όμως μαθαίνουμε μέσω του δασκάλου. Ο οποίος δάσκαλος για μένα πρέπει να τον χαρακτηρίζουν τα εξής πράγματα. Το πρώτο και κύριο, το πρώτο και το θεωρώ κυριότερο πραγματικά, είναι η βαθιά γνώση του αντικειμένου του. Ο μαθηματικός πρέπει να ξέρει καλά μαθηματικά. Ο φιλόλογος πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό που διδάσκει, είτε είναι τα αρχαία, είτε είναι η λογοτεχνία, είτε είναι η ιστορία. Ξέρετε, στο σχολείο για να κάνεις ένα καλό μάθημα, πρέπει να πεις ένα πράγμα στην τάξη μέσα. Αλλά για να πεις αυτό το ένα, πρέπει να ξέρεις χίλια. Αν ξέρεις μόνο ένα, δεν θα πεις τίποτα. Δεύτερο, ένας δάσκαλος ο οποίος όχι μόνο ξέρει καλά το αντικείμενο του, αλλά είναι βαθιά παθιασμένος με αυτό. Δηλαδή, ένας δάσκαλος ο οποίος δεν μπορεί να διανοηθεί την ύπαρξη ενός κόσμου από τον οποίο θα απουσιάζει το αντικείμενο το οποίο διδάσκει. Στα σχολεία, ξέρετε, υπάρχει μια αντιπαλότητα των μαθητών, διδασκόντων. Ο μαθηματικός θέλει ή δυνατόν όλοι οι μαθητές να γίνουν μαθηματικοί. Ο φυσικός να γίνουν φυσικοί και ο φιλόλογος να γίνουν φιλόλογοι. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Γιατί όποιος το θέλει αυτό πραγματικά, σημαίνει ότι αγαπάει βαθιά το αντικείμενό του. Ότι δεν μπορεί να νοήσει έναν κόσμο τον οποίο θα απουσιάζει αυτό που διδάσκει αυτός. Τρίτο, πρέπει να είναι ένας δάσκαλος με ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση, την οποία πρέπει να τη διασφαλίσουμε και να τη διασφαλίσει και το σχολείο ότι την έχει. Τέταρτον, πρέπει να είναι ένας δάσκαλος ο οποίος θα αξιολογείται διηνεκώς, θεσμοθετημένα. Έτσι, το σχολείο είναι ένας θεσμός στον οποίο ο δάσκαλος αξιολογεί, δεν έχει σημασία αν βάζει βαθμό ή όχι, αξιολογεί από το πρώτο λεπτό που θα μπούμε στην τάξη, στην πρώτη δημοτική και στον Λυκειακό, αξιολογεί. Αξιολογεί τους μαθητές, αξιολογεί την τάξη. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν μπορεί να αξιολογηθεί και δεν πρέπει να αξιολογηθεί. Αυτό είναι μια, από το που και συζήτησε αυτό αργότερα για να μην μακρύνω εδώ, είναι μια μεγάλη καταστροφή αυτή η απουσία αξιολόγησης του δασκάλου. Και πέμπτο, πρέπει ένας δάσκαλος διηνεκώς μετεκπαιδευόμενος. Σήμερα μπορεί να διανύσεις μια ολόκληρη καριέρα στην εκπαίδευση, μια ολόκληρη καριέρα 35 ετών, χωρίς να μετεκπαιδευτείς ποτέ. Παλιότερα στην Ελλάδα υπήρχαν σοβαροί θεσμοί μετεκπαίδευσης. Σήμερα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να το παιδιάσουμε στη συνέχεια. Εγώ δεν πιστεύω στην μετεκπαίδευση η οποία γίνεται με μια ημερίδα, κάθε τόσο μια φορά τον χρόνο, μια επίσκεψη, ξέρω εγώ, ενός συμβούλου που θα συγκεντρώσει τους καθηγητές σε μια αίθουσα για μια ώρα και να τους πει κάτι. Η έδρα της μετεκπαίδευσης είναι το ίδιο το σχολείο. Μέσα στο σχολείο θα γίνεται αυτή η διαρκής μετεκπαίδευση. Και υπάρχουν τρόποι. Και πολύ καλοί τρόποι και εγγυημένοι τρόποι. Αν θέλετε, ξαναλέω πάλι, τους λέμε μετά στη συζήτηση. Θα δείξω λίγο, αυτά είναι 4 γνωρίσματα του δημόσιου υποχρεωτικού νεωτερικού σχολείου. Θα αφήσω λίγο το θέμα εδώ της αυθεντίας του δασκάλου, της authority, της authority. Είναι μια
μεγάλη συζήτηση, τεράστια βιβλιογραφία του θέματος, δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες. Πάντως, στις σημερινές κοινωνίες, στις σημερινές δημοκρατικές κοινωνίες, δεν αληθεύει ότι έχει τελειώσει η έννοια και η λειτουργία της αυθεντίας, το autoritaire. Υπάρχουν πάρα πολλές σχέσεις οι οποίες λειτουργούν διά της autoritaire και μέσω αυτής. Για παράδειγμα, η σχέση ψυχαναλυτική ψυχαναλυόμενο δεν έχει autoritaire. Δεν μπορεί να γίνει να υπάρξει αυτή η αναλυτική σχέση χωρίς την αυθεντία του ψυχαναλυτή. Η σχέση γιατρού και ασθενούς δεν έχει autoritaire. Δεν μπορείς να είσαι ασθενής ενός γιατρού ο οποίος παρακολουθεί χωρίς την αυθεντία του γιατρού, αλλά και σε άλλα παιδιά. Η σχέση του προπονητή με την ομάδα όχι μόνο έχει αυθεντία, αλλά μπορείς να έχει και μια ομή εξουσία, την οποία ο μικρός και οι μικροί τη δέχονται. Δέχονται από τον προπονητή να τους βρίσει, να τους μαλλώσει με σκιό τρόπο, γιατί πιστεύουν ότι αυτό είναι ένδειξη της προσοχής του. Και δεύτερον, ότι αυτός είναι ο τρόπος εν τέλει να τους βάλει στην ομάδα, στην πρώτη ομάδα να παίξουν. Το ίδιο ισχύει για το δάσκαλο της μουσικής, το δάσκαλο του χορού, του μπαλέτου, ακόμα και των ξένων γλωσσών. Εάν υπάρχει ένα σημάδι της κρίσης του σχολείου πάρα πολύ σοβαρό, είναι ότι αυτή την οτοριτέ που εν της πράγμαση υπάρχει στην κοινωνία. Το υιοθετώ μια θέση του Μαρσέλ Γκοσέ. Υπάρχει εν της πράγμαση οτοριτέ. Ότι αυτή η οτοριτέ, αυτή η αυθεντία, δεν την αναγνωρίζουμε στο σχολείο. Στο δάσκαλο του σχολείου. Και αυτό είναι απέναντι από τα πιο ηχηρά σημεία της κρίσης του σχολείου. Πριν έρθω να πω τι πρέπει να μάθω στο σχολείο, ας πω ότι αυτή η δια του διδασκάλου μάθηση, μετάδοση της γνώσης, γνωρίζει σήμερα μια νέα τροπή, η οποία δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, πρέπει να την παρακολουθήσουμε με προσοχή, που αυτή είναι μια διδασκαλία χωρίς τη φυσική παρουσία του δασκάλου. Είναι η εξαποστάσεως διδασκαλία. Όπως ξέρετε, υπάρχουν πια σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου αυτά τα MOOCs, όπως τα λένε, τα οποία ο καθηγητής κάνει το μαθημά του και μπορεί να το παρακολουθεί 1, 2, 3, 5, 10 εκατομμύρια φοιτητές σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι μια ευλογία πράγματι, γιατί και εγώ έτσι μπορώ να ακούσω έναν λαμπρό καθηγητή του Princeton, του Harvard, να διδάσκει και πώς διδάσκει και τι λέει κλπ. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που εννοούμε με την δια του διδασκάλου μάθηση, διότι πολύ συχνά εγώ προσωπικά παίρνω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται τόσο για ένα μάθημα όσο για μια παράσταση και επίσης λείπουν όλα τα υπόλοιπα από αυτή τη σχέση δασκάλου και μαθητή που είναι και το πριν μπει στην αίθουσα και αφού βγει από την αίθουσα και ούτω καθεξής. Βλέπουμε μια αίθουσα, τον καθηγητή που εύκολα κάνει το μάθημά του, τελειώνει το μάθημα και τελειώνει και το αυτό που βλέπουμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Τι έχουν να μάθουν οι μαθητές σε αυτό το σχολείο? Σήμερα θα ακούσετε πάρα πολλά πράγματα και ακούτε γύρω σε πολλά πράγματα. Ότι στο σχολείο έχουν να μάθουν να μαθαίνουν, στο σχολείο έχουν πάντα παιδιά να αναπτύξουν την κριτική του σκέψη, λες και θα κάνουν ερευνητές από το νηπιαγωγείο και την πρώτη δημοτικού,
και άλλα ωραία πράγματα, ότι έχουν πάρει εκεί για να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν πολιτική συνείδηση και ούτω καθεξής. Εγώ θα πω, θα χρησιμοποιήσω μια πολύ παραδοσιακή φράση που θα την αναλύσω, ότι στο σχολείο με τη φιλόνια μάθουν γράμματα. Το σχολείο έχει αυτή τη λειτουργία να επιτελέσει πρωτίστως και όλες τις άλλες δευτερογενώς. Πρέπει ο μαθητής στο σχολείο να συγκροτήσει μια περιουσία γνώσης. Για να μάθω να μαθαίνω, όπως λέει ένα ανόητο κατ' εμέ σλόγκαν, για να μάθω να μαθαίνω, πρέπει πρώτα να έχω μάθει. Πρέπει να έχω συγκροτήσει μια περιουσία γνώσης για να μπορώ μετά μόνος μου να μαθαίνω, να συνεχίσω να μαθαίνω. Επίσης, αυτή η περιβόητη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Τι κριτική σκέψη περιμένεις από ένα μαθητή ο οποίος συγχαίει τον Μέγα Αλέξανδρο με τον Μέγα Κωνσταντίνο? Και το παράδειγμα δεν είναι φανταστικό, είναι πραγματικό. Όταν δεν ξέρει ποτέ είσαι ο ένας και ποτέ είσαι ο άλλος, τι κριτική σκέψη θα αναπτύξει από τους μαθητές. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το τι έχουν να μάθουν οι μαθητές, όταν λέω ότι έχουν να μάθουν γράμματα, για τη δευτεροβάθμια. Επιτρέψτε μου όμως μια μικρή παρέκβαση για το δημοτικό. Ίσως να έχουμε και εδώ ανθρώπους που θα γίνουν δάσκαλοι στο δημοτικό. Πιστεύω ότι στο δημοτικό τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν λίγα πράγματα. Λίγα και καλά. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ του παλιού ρεπουμπλικανικού τρίπτυχου που έλεγε διαβάζω, γράφω, λογαριάζω. Λίρ, εκρίρ, κοντέ. Δηλαδή, στο δημοτικό τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να γράφουν ή να διαβάζουν. Τελειώντας να έχει του δημοτικού, πρέπει να έχει λύσει το πρόβλημα της ορθογράφησης. Που σήμερα δεν το έχουν λύσει ούτε στην τελευταία τάξη του Λυκείου, ούτε στην Πανεπιστημίου. Πρέπει να έχει βασικές γνώσεις αριθμητικής, μαθηματικών, μεταστοιχείων, φυσικής, δεύτερο μάθημα, και τρίτο μάθημα, ιστορία μεταστοιχείων γεωγραφίας. Δηλαδή, λέμε ότι έγινε ένας πόλεμος στη Σικελία, ξέρουν που είναι η Σικελία. Αυτά τα τρία μαθήματα πρέπει να μαθαίνει το παιδί σχολείο, στο δημοτικό, και τα υπόλοιπα θα είναι παιχνίδι στην αυλή, μουσική, τραγούδια και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Το να φορτώνουμε το κεφάλι του παιδιού με ένα πλήθος γνώσεων, το παιδί φεύγει και πηγαίνει στην πρώτη γυμνασίου χωρίς ουσιαστικά να έχει μάθει τίποτα. Εάν με ρωτούσατε για την προσχολική ηλικία, εδώ με το κίνδυνο να πω τελείως εσφαλμένα πράγματα, αλλά υπό την ιδιότητα όχι του ειδικού, αλλά υπό την ιδιότητα του παππού, θα σας έλεγα ότι στον διαγωγικό θα ήθελα η γονή μου να μαθαίνει να ακούει παραμύθια. Το σχολείο είναι θεσμός του γραπτού πολιτισμού, αλλά πριν φτάσουμε στο γραπτό, πρέπει να έχει ασκηθεί και μιλήσει το παιδί στην προφορικότητα. Να ακούει παραμύθια, όχι να τα διαβάσουν, να του τα διηγούνται. Να ακούει παραμύθια και να μαθαίνει τραγούδια. Να ακούει παραμύθια και να τραγουδάει. Αυτό θα ήταν ο κύριος κορμός της προσχολικής αγωγής. Και μετά βέβαια να παίζει, να ζωγραφίζει όλα τα διάφορα άλλα πράγματα. Συμπαθάτε με κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, στο γυμνάσιο Λύκειο, όπως είπα ήδη, το σχολείο είναι θεσμός του γραπτού πολιτισμού. Αλλά το πρώτο και κύριο πρέπει που έχει να μάθει το σχολείο στο μαθητή είναι η γλώσσα του. Δηλαδή να διαβάζει και να κατανοεί αυτό που διαβάζει. Να εκφράζεται
ακρίβεια και σαφήνεια, συντεταγμένα. Ξέρετε όλοι, φαντάζομαι ότι η γλώσσα δεν είναι αυτό που λέει μια κοινή μεταφορά, ένα ένδυμα της σκέψης. Η γλώσσα είναι συστατική στιγμή της σκέψης. Σκεφτόμαστε με λέξεις. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε άλλες, δεν έχουμε άλλο τρόπο να σκεφτούμε. Σκεφτόμαστε με λέξεις. Αυτή η συχνή δικαιολογία των μαθητών, το ξέρω κύριε, αλλά δεν μπορώ να το πω, είναι όπως ξέρετε ψευδής. Διότι αν το ήξερε πραγματικά, θα μπορούσε να το πει. Διότι ο μόνος τρόπος που υπάρχει να το ήξερε, είναι να το ήξερε με λέξεις. Η πρώτη λοιπόν, η κύρια, η βασική αποστολή του σχολείου είναι αυτή. Να μπορεί ο μαθητής τελειώνοντας το σχολείο να διαβάζει και να κατανοεί και να εκφράζεται με ακρίβεια και σαφήνεια. Σωστά. Με όλα τα τεχνικά στοιχεία που έχει αυτό το σωστά. Από την ορθογράφηση μέχρι τη στίξη. Είμαστε σε μια χώρα η οποία πάσχει λίγο από ένα ρητορισμό, η κύρια άσκηση πρέπει να είναι η άσκηση στη σαφήνεια και στην ακρίβεια. Το σχολείο όμως δεν πρέπει να περιορίζεται στην, όπως πιστεύουμε σήμερα, θεωρώ λάθος, μόνο στη χρήση της γλώσσας, στη σωστή χρήση της γλώσσας. Πρέπει να προχωράει παραπέρα και στη γνώση της γλώσσας. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, πρέπει να διδάξουμε συστηματικά τη γραμματική και το συντακτικό. Η σωστή γνώση της γλώσσας κάνει πάντα ασφαλέστερη και τη χρήση της. Κάθε φορά που γράφουμε ή που μιλάμε, δεν σκεφτόμαστε τους κανόνες της γραμματικής του συντακτικού, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές στον γραπτό κυρίως λόγο, στον οποίο κατεξοχήν σε αυτόν μας ασκεί το σχολείο, όπως είπα 10 φορές μέχρι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που το πρόβλημά μας θα το λύσουμε ανατρέχοντας στη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού. Άλλωστε, το συντακτικό, από ό,τι θυμάστε και εσείς από τα σχολεία, τι άλλο είναι παρά μια θεωρία λογικών σχέσεων. Το συντακτικό είναι αυτό και μόνο αυτό. Στην Ελλάδα νομίζω ότι το συντακτικό έχει μόνο η αρχαία ελληνική. Το συντακτικό είναι σε όλες τις γλώσσες και είναι ακριβώς τούτο. Θεωρία λογικών σχέσεων. Γι' αυτό δεν λέμε ποτέ στο συντακτικό ότι αυτό είναι υποκείμενο ή αυτό είναι αντικείμενο. Πρέπει να πούμε πού είναι υποκείμενο ή πού είναι αντικείμενο. Να βρούμε τη σχέση του. Και επίσης, τρίτο στοιχείο αυτής της γλωσσομάθειας του πρώτου καθήκοντος, λέει, του σχολείου, εγώ πιστεύω απόλυτα ότι για το ελληνικό σχολείο είναι απολύτως απαραίτητη και η γλωσσική αρχαιομάθεια, δηλαδή υποχρεωτική διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Είναι μεγάλο το θέμα, πολύ συζητημένο. Δεν θα το αναπτύξω εδώ, μπορούμε στην κουβέντα να πω κάποια πράγματα. Θα σας πω μόνο τον πυρήνα του επιχειρήματός μου. Δεν θα μάθουμε αρχαία ελληνικά για να διαβάζουμε τον Πλάτωνα και τον Πίνδαρο και τον Εσχύλο στο πρωτότυπο. Όποιος είδε τη φιλοδοξία, παραλυρεί. Έχει μια παραλυρηματική ιδέα ότι ο απόφυτος του Λυκείου θα ξημεροβραδιάζεται πάνω στο στερεότυπο της Οξφόρδης με το κείμενο του Θουκυδίδη. Όχι, δεν έγινε. Και οι φιλόλογοι ακόμα, όταν θέλουν να χαρούν ένα κείμενο αρχαίο ελληνικό, σε μια τραγωδία του Εσχύλου του Σοφοκλή, σε μια μετάφραση θα καταφύγουν. Έχει άλλη σημασία η διδασκαλία. Ότι με τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, δηλαδή την εκμάθηση της Αττικής διαλέκτου, ο απόφοιτος του Λυκείου έχει εύκολη, απρόσκοπτη, ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλη τη λόγια γραμματεία την ελληνική από τα χρόνια της κοινής ελληνιστικής μέχρι το 19ο αιώνα. Δηλαδή, εάν δεν μάθουμε αρχαία στο σχολείο, για να το πω απλά, δεν μπορούμε να διαβάσουμε Ροίδη, Βζινό, Παπαδιαμάντη, Παπαρηγόπουλο, Ζαμπέλιο,
ούτω καθεξής. Αποκοπτόμαστε από τη λόγια γραμματεία του νέου ελληνισμού, η οποία υπάρχει μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε δηλαδή μια λύση συνεχείας με το χτες, με το εντελώς χτες. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ο απόφοιτος του Λυκείου δεν μπορεί να διαβάσει παλαιότερα κείμενα της λογοτεχνίας του. Ο Άγγλος απόφοιτος δεν μπορεί να διαβάσει τον Τσόσερ στο πρωτότυπο. Και ο Γάλλος απόφοιτος δεν μπορεί να διαβάσει τον Ραμπλέ στο πρωτότυπο. Αλλά τους χωρίζουν 6 αιώνες. Είναι άλλο πράγμα να μην μπορείς να διαβάσεις ένα κείμενο που σε χωρίζουν από αυτό 6 αιώνες και άλλο να μπορείς να διαβάσεις το χτεσινό σου κείμενο και να μην μπορείς να διαβάσεις αυτούς που θεωρούνται οι κλασικοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Στην νεοελληνική πεζογραφία τρεις είναι οι κλασικοί. Είναι ο Ροΐδης, ο Παδιαμάτης και ο Βυζηνός. Εάν δεν ξέρεις αρχαία ελληνικά, δεν μπορείς να το διαβάσεις. Αυτό είναι μεγάλο πολιτιστικό έλλειμμα. Αυτό το έλλειμμα το επανορθώνει, το αποκαθιστά μόνο η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, της αττικής διαλέκτου. Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε για διδασκαλία της καθαρέουσας. Είναι ανοησία. Δεν υπάρχει διδασκαλία της καθαρέουσας. Η γραμματική της καθαρέουσας είναι στο 90% η γραμματική των αρχαίων. Το ονοματικό μέρος της καθαρέουσας είναι ότι είναι το ονοματικό μέρος των αρχαίων. Η διαφορά είναι στο ρήμα. Είναι πιο συνήθω το ρήμα των αρχαίων ελληνικών. Δεν υπάρχει διδασκαλία της καθαρέουσας. Άλλωστε, η επιλογή της διδασκαλίας της αττικής διαλέκτου ήταν σοφή, διότι έδινε τη δυνατότητα, εάν ήθελες, με μια προσπάθεια να πας πριν από την Αττική, να πας στα αρχαϊκά ελληνικά, και εντελώς εύκολα να κινείσαι από εκεί και πέρα. Έχουν κάποια πολιτιστικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι σωστό να τα πετάμε και να τα παραβλέπουμε. Ένας φοιτητής της Ευρώπης, της Γερμανίας ή των ΗΠΑ που θέλει να γίνει καινοδιαθηκολόγος, ειδικό στην Κοινή Διαθήκη, φτύνει αίμα για να μάθει αρχαιολικά, να μάθει την κοινή έννοια στην κοινωνία, τη γλώσσα των 70. Γιατί εκεί είναι γραμμένα τα κείμενα αυτά. Ο Έλληνας απόφυτος, με τη διδασκαλία της Αττικής, έχει την Κοινή Διαθήκη και όλα τα κείμενα της κοινής ελληνιστικής στο χέρι, απρόσωπο. Το δεύτερο, λοιπόν, το πρώτο είναι η γλώσσα, έτσι, αυτό που έχει να μάθει ο μαθητής σου, η γλώσσα, με όλους τους τρόπους που εξήγησε. Το δεύτερο είναι ότι το σχολείο έχει υποχρέωση και αυτό πρέπει να κάνει και αυτό πρέπει να μάθει ο μαθητής, να συμφιλιώσει, να εξοικειώσει τους μαθητές με τις μεγάλες σκιές του παρελθόντος. Να τους μάθει δηλαδή τα μεγάλα ονόματα και τους μεγάλους συγγραφείς και τους μεγάλους λογοτέχνες του παρελθόντος. Από τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Γκέτε, τον Καντ, τον Κορνάρο, τον Σολομό, τον Κουραή, τον Σεφέρι. Οι δάσκαλοι παραδίδουν στους μαθητές αυτό που έχουν παραλάβει. Πάρα πολύ σοφά η ελληνική γλώσσα αποκαλεί τη διδασκαλία παράδοση. Γιατί αυτό ακριβώς είναι διδασκαλία. Είναι ο πρεσβύτερος παραδίδει στους νεότερους αυτό που έχει παραλάβει ο ίδιος και αυτό που οι νεότεροι, προσέξτε αυτό, θα το συνεχίσουν ή θα το αλλάξουν μετά την αποφοίτησή τους. Στο σχολείο μαθαίνουν. Το σχολείο δεν διδάσκει τους μαθητές τον κόσμο τους. Τους διδάσκει τον κόσμο που αγνοούν. Τους διδάσκει τον κόσμο των προγόνων. Όπως είπα, για να τον συνεχίσουν, να τον αλλάξουν. Σήμερα, θα το πω στη συνέχεια, ένα από τα μεγάλα προβλήματα του σχολείου είναι ένα μείζον πολιτιστικό ζήτημα που είναι αυτή η έμφαση στο παρόν.
αυτός ο παρομοντισμός, ότι εκείνο που έχει σημασία είναι το παρόν, θα το πούμε και παρακάτω αυτό λίγο. Και όμως όχι. Το σχολείο δεν σου δάσκει αυτό που σε περιβάλλει. Σου δάσκει αυτό που δεν ξέρεις. Αυτές οι απόψεις ξέρω ότι είναι μειοψηφικές σήμερα. Ωστόσο, επιτρέψτε να σας πω το εξής. Μετά την κυκλοφορία ενός βιβλίου κάποιου για το σχολείο, με κάλεσαν και ευχαρίστησαν όταν αποκρίθηκα σε διάφορες πόλεις της χώρας, σύνδεσμο φιλολόγων, σχολεία κλπ. Και πήγα και μίλησα με συναδέλφους, κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Εκείνο που διαπίστωσα είναι το εξής, ότι ο κυρίαρχος λόγος, ο παιδαγωγικός λόγος είναι άλλος, πράγματι. Ότι πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά, να μαθαίνουν, να φουγκραστούν με τους μαθητές, να είμαστε φίλοι με τους μαθητές και διάφορα πλευρά. Οι καθηγητές όμως που πραγματικά αγωνιούσαν, που πραγματικά δούλευαν, που πραγματικά πάσχιζαν στις τάξεις, πίστευαν αυτά που σας λέω και εγώ τώρα, μόνο που ένιωθαν ένοχα στο αν μπορούν να τα πούν ή όχι. Γιατί σας έχουν την εύκολη κριτική ότι είναι συντηρητικά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν αποθαρρύνουμε ολότερα. Θα σταθώ σε μια κριτική που ασκείται στο σχολείο. Πρώτη κριτική είναι αυτή η κριτική ασκείται από τους μαθητές, αυτή με ενδιαφέρει, έτσι από τους μαθητές, από τους γονείς τους και από την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν λέω κριτική του Τάβε, του Δίνα Σοφού, ότι το σχολείο μαθαίνει στα παιδιά άχρηστα πράγματα. Το γνωστό ερώτημα, τι μας χρειάζονται αυτά. Αυτή είναι η πρώτη ένσταση ενός μαθητή ή ενός γονιού, τι του χρειάζονται αυτά. Λοιπόν, αυτό στην κριτική είναι εκείνο που πρέπει υπερηφάνως να αναλάβει το σχολείο και να τον θεωρεί ως τον ύψιστο έπαινό του. Ότι ναι, το σχολείο διδάσκει άχρηστα πράγματα. Μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας χωρίς το Τουκυρίδη. Μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας χωρίς το Σολωμό. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να ακούμε Μπαχ και Μπετόβεν. Εάν δεχτούμε ότι όλο αυτό το οικοδόμημα του πολιτισμού είναι πράγματι άχρηστο, γιατί ο άνθρωπος τι έχει ανάγκη? Έχει ανάγκη ένα κομμάτι ψωμί, μία στέγη πάνω από το κεφάλι του και ένα ρούχο για να μην κρυώνει. Τότε, ναι, όλος ο πολιτισμός είναι ένα άχρηστο πράγμα. Αλλά χάρη σε αυτόν είμαστε αυτοί που είμαστε και μπορούμε και τώρα εδώ να καθόμαστε και να συζητάμε. Πρέπει αυτή την κριτική ότι είναι άχρηστα πράγματα να την αναλάβουμε ως έπαινο υπερηφάνως. Δεύτερη κριτική. Ότι είναι βαρετό. Εδώ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Ότι βαριέμαι. Η απάντησή μου, πρώτον, δεν είναι τόσο κακό να βαριέται κανείς. Και να σου πω και κάτι. Σε εκείνα τα απέραντα καλοκαίρια, τα μελαγχολικά, όταν οι γονείς μας δεν μας τρέχανε από εδώ και από εκεί να πάμε στις κατασκηνώσεις και δεν είχαμε τι να κάνουμε, εκεί σε αυτήν την απέραντη μελαγχολία γίνονταν πάρα πολλές ανακαλύψεις. Εκεί βρήκαμε τρόπους που έπρεπε να ξεπεράσουμε αυτή την ανία και αυτή τη βαρεμάρα, αυτή τη γλυκιά πλήξη του καλοκαιριού. Και άρχισαμε και διαβάζαμε και ψάχναμε και κάναμε διάφορα πράγματα. Αλλά δεν είναι και τόσο κακό ότι βαριέται. Δεύτερο. Ποιο το αντίδοτο σε αυτή τη βαρεμάρα?
κάνει τη διδασκαλία ευχάριστη, συναρπαστική. Να κάνει το μάθημα ευχάριστο. Μόνο δεν γίνονται τώρα ευχάριστα. Η μάθηση, η γνώση έχει ένα